σε κατάληψη θέλησε από σήμερα νωρίς το πρωί το αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Ομουλάρης την περασμένη Παρασκευή. Η κινητοποίηση έγινε καθώς 230 συμβασιούχοι στο Δήμο Λαρισαίων και συναδελφοί του σε όλο τον νομό παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους μήνες, με την επίτροπο να μην υπογράφεται εντάλματα πληρωμής. Σήμερα δεν είχαν βγει απορριμματοφόρο για αποκομή διαπορριμμάτων στην πόλη της Λάρισας, εκτός από 2-3 οχήματα που μάζευαν σκουπίδια από χώρους όπως νοσοκομεία και σχολεία. Αργά το μεσημέρι όμως, η απόφαση των εργαζομένων ήταν να ανασταλούν κινητοποιήσεις έως 22 Σεπτεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέα γενική συνέλευση. Έχω 6 παιδιά. Κοντεύω τώρα 3 μήνες απλήρωτος. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε όρεξη και οι συνάδελφοι δεν έχουν όρεξη να δουλέψουν. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Θέλουμε να πληρωθούμε, να πάρουμε μια ανάσα. Δεν έχουμε μία στο παντελόνι. Δεν μπορούμε άλλο, δεν πάει άλλο. Με επιτυχία συνεχίζεται σήμερα η προειδοποιητική κατάληψη του αμαξοστασίου. Μεγάλη συμμετοχή από τους εργαζόμενους συμβασιούχους και μόνιμους στην καθαριότητα. Το πρωί είχαμε και την επίσκεψη του αναπληρωτή δημάρχου και των αντιδημάρχων, που προσπάθησαν να πείσουν τους εργαζόμενους να μην μπουν στην κινητοποίηση, να περιμένουμε να γυρίσει και ο Δήμαρχος την άλλη Παρασκευή. Το ζήτημα είναι όμως ότι συνεχίζουν να είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι και έτσι όπως πάμε δεν γνωρίζουμε αν θα πληρωθούν και το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ σκληρά. Έχουμε γενική συνέλευση σε λίγο, θα αποφασίσουμε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων ή την τύχη των κινητοποιήσεων τέλος πάντων για το δίκαιο αίτημα του να σταματήσει η απληρωσιά, η κοροϊδία, η τρομοκρατία και ο εμπεγμός και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αλλά και των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους.